Τώρα, κυρίες και κύριοι, αγώνας δρόμου μνήμης και τιμής για τους 200 πατριώτες που εκτελέστηκαν από τους Ναζί έγινε σήμερα στο πλαίσιο των δράσεων για την απελευθέρωση της Αθήνας στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Κυριακή πρωί στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου. Οι αθλητές κάνουν ένα τελευταίο ζέσταμα πριν την έναρξη του αγώνα. Η διαδρομή αυτή ξυπνά μνήμες. Από εδώ ξεκίνησαν τα γερμανικά καμιόνια των Ναζί για να μεταφέρουν 200 αριστερούς ήρωες αγωνιστές στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής για να τους εκτελέσουν ως αντίπεινα για το θάνατο Γερμανού υποστράτηγου και της συνοδείας του. Κάνουμε και αυτή τη μνήμη ζώσα πραγματικότητα των αγώνων και των θυσιών που έδωσαν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ώστε σήμερα να μπορούμε ανεξάρτητοι να ζούμε και να ξαναδημιουργούμε. Στη φανέλα τους, οι δρομείς φέρουν τυπωμένα μηνύματα που πετούσαν οι 200 αγωνιστές από τα καμιόνια στο δρόμο για την Κεσαριανή. Ο πατέρας μου ήταν έγκλειστος στο εν λόγω κτίριο, μπλοκ 15, επί 7 μήνες. Τον τελευταίο καιρό στην απομόνωση εκτελέστηκε. Αφήσαν οι ήρωες αυτοί διάφορα μηνύματα. Κανένας δεν δίλιασε. Αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτό είναι το σημαντικό για τους Έλληνες. Δεν πρέπει να δηλιάζουμε. Νιώθω δέος για αυτά που έχουν συμβεί σε αυτούς και προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να τους τιμήσω. Τήρηση ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων. Σε συνέχεια ο εθνικός μας ύμνος όπως τον έψιλαν και οι μελοθάνατοι πριν επιβιβαστούν στα καμιόνια. 2, 1, πάμε! Και ο αγώνας ξεκινάει. 360 οι συμμετέχοντες μικροί και μεγάλοι ξεκίνησαν και κατάφεραν όλοι να τερματίσουν σε λιγότερο από 2 ώρες. Με ψυχή διένυσαν οι δρομοί στην ίδια διαδρομή 14 χιλιόμετρων που είχαν επιλέξει οι Γερμανοί Ναζί για να μεταφέρουν και να εκτελέσουν εδώ στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής τους μελοθάνατους αγωνιστές την Πρωτομαγιά του 1944. Μέλη της κυβέρνησης, του Εθνικού Συμβουλίου Γερμανικών Αποζημιώσεων και του Υπουργείου Άμυνας έδωσαν κύπελα στους 6 άνδρες και 6 γυναίκες που τερμάτισαν πρώτοι. Το πρώτο βραβείο δόθηκε στον Σμηνία Ιωάννη Ζερβάκη από τον ήρωα της Εθνικής Αντίστασης Μανώλη Γλέζο. Ο αδερφός του Νίκος ήταν και εκείνος ανάμεσα στους 200 που εκτελέστηκαν. Για μένα σημαίνει αυτή η νίκη ότι δεν έτρεξα ούτε για την πρώτη θέση ούτε για να δω ας πούμε, το χρόνο. Έτρεξα για τους προγόνους μας. Σημαίνει ότι έτσι κατάφερα να τιμήσω αυτούς που θυσιάστηκαν για μας. Μετάλλιο και δίπλωμα μοιράστηκε και σε όλους τους συμμετέχοντες αθλητές που κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη διαδρομή με επιτυχία.